Γεια σας φίλοι μου, ξεκινάμε και αυτό το live 24 Τετάρτου 2018. Περιμένω να μπείτε μέσα, να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, να δούμε. Ωραία, για να ακούσουμε. Ακουγόμαστε καλά, αν φαινόμαστε καλά, και ήχος και εικόνα. Κάθε Κυριακή κάνουμε τις διαλέξεις, φίλοι μου. Το κανάλι μου στο YouTube το ξέρετε, να το δείτε, αναρτούμε εκεί τα βίντεο. Θα περιμένουμε λίγο να μπούμε μέσα, να δώσουμε καμιά πενταριά, να ξεκινήσουμε. Θα γράψετε τις ερωτήσεις σας ελεύθερα. Εντάξει, δεν θυμάμαι τι θα πει να πω σήμερα. Μπάσε πώς. Θα δούμε. Κάπου είχα θυμηθεί να γράψω κάτι, να σας πω. Λοιπόν, γεια σου Κατερίνα, γεια σου Σοφία, στη Βέρα, όλους τους φίλους μας που είναι από το εξωτερικό και το εσωτερικό, από τα νησιά, τα ξέρετε αυτά, χαίρομαι για τη συνδημιουργία. Να σου περιπτώσει. Λοιπόν, στο θέμα με το φως, θα το φτιάξουμε. Ας ξεκινήσουμε σήμερα λοιπόν, φίλοι μου, να μιλήσουμε λίγο για τη βία. Έχω παρατηρήσει πολλούς ανθρώπους να φοβούνται τη βία και άλλους να την κατακρίνουν. Όπως όλα τα πράγματα που έχουμε μιλήσει, για κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή μας, πρέπει να μάθουμε να ρωτάμε πώς μας εξυπηρετεί. Το οτιδήποτε μπορεί να υπάρξει μες στην πραγματικότητά μας, μπορεί να γίνει ένα εργαλείο για να γίνουμε καλύτεροι. Και έτσι, αλλάζοντας τη δόνησή μας, φεύγοντας από τις αρνητικές δονήσεις, να εκπέψουμε κάτι διαφορετικό, ώστε να φτιάξουμε μετά ανάλογος την πραγματικότητά μας, ξανά, και ούτω καθεξής. Ας δούμε ότι η βία συνεχώς υπάρχει σε πάρα πολλά επίπεδα. Όσο και τα επίπεδα θα λέγαμε του νου μας, όσο τα επίπεδα τα οποία δουλεύουμε μέσα, έχουμε ανάλογος, φίλοι μου, βιώσει τη βία, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, δημιουργώντας την εμείς στους συνανθρώπους, δημιουργώντας την εμείς στον εαυτό μας. Στην ίδια τη διάσταση αυτή που ζούμε, της αποκοπής, η βία είναι αυτό το φαινόμενο το οποίο μας δείχνει πραγματικά πόσο αποκομμένη, πόσο πυκνή είναι αυτή η διάσταση και πόσο δυσκολεύεται μέσα από την αποκοπή την ίδια να μας διαπεράσει, θα λέγαμε, αυτό το κανάλι του φωτός, ώστε να μπορεί η ροή να συνεχίζεται. Κάθε φορά βλέπουμε λοιπόν ότι εμείς βιάζουμε τον ίδιο μας τον εαυτό και βιάζουμε τους συνανθρώπους μας. Συνεχόμενα η βία υπάρχει σε πάρα πολλά επίπεδα. Με βία γεννιόμαστε, με βία πεθαίνουμε. Βιάζουμε τον εαυτό μας, καθώς συνεχώς μπορούμε να το προσβάλλουμε με αρνητικές σκέψεις. Βιάζουμε τον εαυτό μας, καθώς θέλουμε τις ορμές μας να τις βάλουμε κάτω από μια χρονική διαδικασία που πάντα το μυαλό μας υπαγορεύει. Βιάζουμε
τη σεξουαλικότητά μας, τα συναισθήματά μας, κάθε φορά που εμείς κάνουμε, θα λέγαμε, αυνανισμό ή όταν κάνουμε cyber sex ή όταν κάνουμε το οτιδήποτε που δεν δουλεύουν οι εσωτερικές μας νοημοσύνες και ανταλλαγή ενεργειών των αυρών μεταξύ των ανθρώπων σε φυσικό επίπεδο. Βιάζουμε συνεχώς τον εαυτό μας κάθε φορά που δίνουμε ένα ραντεβού συγκεκριμένο και χρειάζεται εμείς να φέρουμε σε αποτέλεσμα, θα λέγαμε, τις ανάλογες δονήσεις και να φτιάξουμε διάθεση παίρνοντας ναρκωτικά, ποτά, δημιουργώντας φαντασία και άλλα πράγματα που έχουμε φτιάξει για να μπορούμε συνεχώς να βιάζουμε το σώμα μας αντί να το ακούμε. Βιάζουμε το στομάχι μας ή την κοιλιά μας ή όλο το σώμα μας όταν εμείς έχουμε μόνο τη γλώσσα, τη γεύση. Βιάζουμε τους συνανθρώπους μας τις περισσότερες φορές μέσω των δικών μας ιδεών και συναισθημάτων. Όταν ο άλλος δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει την ευαισθησία που μπορεί να έχει ο ένας άνθρωπος με τον άλλον. Βιάζουμε τους ίδιους μας, θα λέγαμε, αυτούς που αγαπάμε, λέγοντάς τους την αλήθεια. Η αλήθεια πολλές φορές βιάζει το εγώ, έτσι κάθε φορά που εσύ ξεκινάς και λες μια αλήθεια σε κάποιον, πραγματικά το βιάζεις. Μας βιάζει ένας άνθρωπος να πάμε σε εισαγωγικά στο ΙΚΑ, εσύ με δημόσια υπηρεσία και αυτός είναι άπλητος και βρωμάει. Και αυτόματα βιάζει τη δική μας ατμόσφαιρα, με αυτή τη ρήπανση την οποία έχει. Βιάζουμε το περιβάλλον. Βιάζει ο τρελός με την τρέλα του, το κάθε λογικό, όπως βιάζει ο λογικός με τη λογική του, το κάθε τρελό. Οι περιπτώσεις βίας είναι ψυχολογικές, οι περιπτώσεις βίας είναι συστηματικές, είναι διανοητικές, είναι στο φυσικό επίπεδο. Όμως παρόλα αυτά οι άνθρωποι συνεχώς κατακρίνουν και φοβούνται την ίδια τη βία, το βιός τους, αυτό που βιώνουν. Γιατί δεν μπορούν να συλλάβουν ότι αυτή η διάσταση συνεχώς δουλεύει έτσι και έχει φτιαχτεί κάτω από την αποκοπή της συνείδησης που κάθε τι είναι μόνο του, αποκομμένο. Επομένως πρέπει να πάρει από κάτι άλλο την ενέργεια, αφού αυτό δεν είναι ενωμένο με την πηγή του. Άρα παρασιτεί, άρα βαμπυρίζει. Γιατί το μικρό ζώο, θα λέγαμε, θα φαγωθεί από το μεγάλο, γιατί θέλει να διατηρηθεί παραπάνω στον χρόνο. Καθώς το ένστικτο μιλάει μέσα στους ανθρώπους, λοιπόν φίλοι μου, ξεκινάνε όλοι αυτοί οι βιασμοί που έρχονται δημιουργώντας ο ένας τον άλλον φόβο, δημιουργώντας ανάλογα λοιπόν συναισθήματα αποκοπής. Και αυτή τη στιγμή ξέρω ότι πολλές φορές με τις αλήθειες που σας λέω βιάζω ορισμένες από εσάς που δεν μπορούν να δεχτούν αλήθειες γιατί εκεί έχουν δεσμευτεί, έχουν στηριχτεί πάνω εκεί. Δηλαδή μπορούν να βγάζουν το προς το ζήν τους. Είναι μια πηγή ενέργειας. Οτιδήποτε και είναι αυτό. Όμως βλέπετε ακόμα και από αγάπη ο άλλος μπορεί να σας βιάσει. Μερικές φορές ο νους μας και το αίσθητο μας δίνει για ορισμένους βιασμούς, θα λέγαμε, συγκεκριμένες απολαύσεις, συγκεκριμένες ουσίες στον εγκέφαλο για να μπορούμε να βιάζουμε τον εαυτό μας και εμείς να νιώθουμε καλά. Όμως στην πραγματικότητα συμβαίνει αυτή η βία. Όταν πάμε να κατακτήσουμε, θα λέγαμε, μια γυναίκα, ακόμα και στον έρωτα, σε πάρα πολλά πράγματα. Βλέπετε, ο βιασμός όταν είναι κάτω από συγκεκριμένες πεπιθήσεις είναι ανεκτός. Και εγώ σας λέω λοιπόν αυτό που έχετε ακούσει, ότι ό,τι δεν μπορείς, λέει, να το αποφύγεις, απόλαυσέ το. Άρα υπάρχει τρόπος να αλλάξουμε μέσα μας και αυτός ο βιασμός που συνεχόμενα ζούμε και βιώνουμε σε αυτή τη διάσταση, αυτή τη βία, μπορεί τελικά να γίνει απολαυστικός από ένα σημείο. Αλλά για να δούμε πώς εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτή τη βία απολαυστική, ώστε σιγά σιγά να μην χρειάζεται αυτό το μάθημα της βίας και να αλλάζουμε επίπεδα βίας στην πραγματικότητα, γιατί αλλάζουμε επίπεδα συνείδησης, γιατί αλλάζουμε επίπεδα συχνότητας, γιατί αλλάζουμε επίπεδα που κυκλοφορεί πιο εύκολα, θα λέγαμε, το ρεύμα, γιατί το ρεύμα όταν περάσει από τις αντιστάσεις τερμαίνεται και τις καίει. Και έτσι κι εμείς δημιουργούμε συγκεκριμένα πράγματα να γίνουμε καλή αγωγή, θα λέγαμε, στη ροή, για να περνάει από εμάς χωρίς να μας βιάζει και να μεταφέρεται στους ανθρώπους μας χωρίς να βιαζόμαστε. Αυτό όμως, φίλοι μου, σε αυτή την πραγματικότητα την οποία ζούμε είναι σε συγκεκριμένα πλαίσια. Οπότε κοιτάμε να την ελαχιστοποιήσουμε τη βία μέχρι εκεί που θα μπορεί να είναι ανεκτή για μας, ώστε να περάσουμε μέσα από εκεί αυτή την βίαιη, θα λέγαμε, κατάσταση της ίδιας της ζωής μας.
την εκπαίδευση την οποία ζούμε. Βλέπετε, στην πραγματικότητα ο Θεός δεν είναι τίποτα άλλο από ένα κύκλωμα συνειδητότητας. Που αυτό το κύκλωμα συνειδητότητας, αυτές οι στρατιές συνειδητότητας, αυτή η παρέλαση συνειδητότητας δημιουργεί ένα κανάλι και μέσα από αυτό το κανάλι δημιουργείται όλο αυτό που βλέπετε σαν το φυσικό κόσμο. Εφυΐες, μικρές συνειδητότητες από το ελάχιστο σωματίδιο μέχρι τον απεριόριστο γαλαξία. Όλα μαζί συμπλέκονται μέσα σε μια αλυσίδα συνειδητότητας και το λέμε Θεό. Τα όντα που έχουν φτάσει στην αυτοπραγμάτωση, δηλαδή στην αυτοσυνειδησία και μπορούν να συνειδητοποιούν το εγώ, τον εαυτό τους, αυτοί αντιλαμβάνονται το Θεό και σαν μονάδα. Τα όντα που δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο δεν αντιλαμβάνονται το Θεό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Θεός μπορεί να υπάρχει σε όλα τα πράγματα, γίνεται αντιληπτός μόνο από έναν άνθρωπο που είναι κατ' εικόνα και ομοίωση, επειδή και αυτός δημιουργεί ένα κύκλωμα συνειδητοποιήσεων μέσα από τις ευφυΐες που λέτε σώμα, μικροσωματίδια και σας φτιάχνουν όλο αυτό το φορέα της συνείδησής σας. Έτσι λοιπόν όπως πάνω έτσι και κάτω. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός μπορεί να υπάρξει μόνο για αυτούς που το συνειδητοποιούν. Και έτσι σε αυτή τη διάσταση που είμαστε εμείς βλέπουμε ότι από τη μία πλευρά είναι η αγάπη, εκεί που είναι ο Θεός, γιατί εκεί υπάρχει συνειδητοποίηση, γιατί εκεί υπάρχει σωστή συσχέτιση, γιατί εκεί υπάρχει σώμα. Ενώ από την άλλη πλευρά είναι η βία, η ζωή που κάνουμε, το βιός μας. Γιατί εδώ είμαστε αποκομμένοι, είμαστε μες στο εγώ μας. Ο κάθε ένας είναι ανεξαρτοποιημένος. Και πολλές φορές θα βιάσετε τις κατσαρίδες να μην μπαίνουν μέσα σε εσάς. Θα βιάσετε δημιουργώντας όρια σε μερικούς ανθρώπους. Θα βιάζετε συνεχώς τον κάθε έναν γιατί είστε αυτοί που είστε. Και ο άλλος, αν δεν μάθει να είναι και αυτός που είναι, θα ο ένας θα γίνεται θήτης και ο άλλος θύμα. Και έτσι πρέπει να βρούμε μια ισορροπία ώστε να εναρμονιστούμε σαν ένα σώμα, σαν μία ανθρωπότητα όλοι μαζί, ώστε να κυλάει η ενέργεια και να έχουμε κέρδος-κέρδος. Ώστε να καταλάβουμε μετά το σώμα ότι υπάρχει και η γη και να τη σεβόμαστε το περιβάλλον και να υπάρχει το κέρδος-κέρδος. Και έτσι σιγά-σιγά, αφαιρώντας την αποκοπή, καταλαβαίνουμε την αγάπη. Που η αγάπη, θα λέγαμε, είναι ο Θεός. Είναι ο μέγιστος ολικός εαυτός μας που είναι ίδιος με όλους. Εδώ ο ατομικός εαυτός μας κάνει τη βία του, το βιός του. Βιάζεται γιατί δεν μπορεί να νιώσει την αγάπη. Βλέπετε ότι υπάρχει αγάπη, απλά από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Και έτσι από την έννοια του ανθρώπου λέμε αυτό δεν είναι αγάπη. Όμως όλα ότι υποάρχουν πάνε να πει ότι άρχει κάτι για τους λόγους τους οποίους αυτός ξέρει. Και αν θέλουμε να μάθουμε τους λόγους, τότε συνειδητοποιούμε για ποιο λόγο υπάρχει η βία, τότε εκμεταλλευόμαστε αυτό το εργαλείο που λέγεται βία, τότε τη βλέπουμε σε πόσα επίπεδα μπορεί να υπάρχει η βία και τότε ξέρουμε πότε να τη χρειαστούμε και πότε όχι. Τη συγκεκριμένη βία. Και έτσι ανεβαίνουμε αυτά τα λεγόμενα επίπεδα. Απ' τη μία λοιπόν η αγάπη για τον άνθρωπο, απ' την άλλη λοιπόν η βία. Απ' τη μία ο εγωικός εαυτός αποκομμένος, απ' την άλλη ο ένας εαυτός. Μέσα από τη βία δεν καταλαβαίνουμε την αγάπη. Μέσα από την αγάπη όμως καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο υπάρχει η βία. Επειδή βλέπω γράφετε πολλές ερωτήσεις, θα σταματήσω εδώ για τη βία και θα ξεκινήσω λοιπόν να σας βιάζω, θα λέγαμε, τα διάφορα εγώ σας και τους αποκομμένους εαυτούς σας, λέγοντας αλήθειες. Όποιος αντέχει τις αλήθειες, αντέχει τη βία, δεν φοβάται τη βία, τη γνωρίζει τη βία, εκμεταλλεύεται λοιπόν τη βία. Παρ' όλα αυτά, φίλοι μου, ξεκινάμε και λέμε η Μαρία. Λέει λοιπόν η Μαρία, γεια σας φίλοι, γεια σου Σταμάτη, γεια σου Μαρία. Να μας πεις τι μπορούμε να κάνουμε όταν νιώθουμε πως έχει κουραστεί η ψυχή μας. Ευχαριστώ. Η Μαρία νομίζει ότι η ψυχή κουράζεται. Η ψυχή, αγαπημένη μου φίλη, δεν έχει τα συναισθήματα που έχει η προσωπικότητα. Η ψυχή δεν μπορεί να κουραστεί. Η προσωπικότητα μπορεί να κουραστεί από τις αντιστάσεις, από τη βία, την οποία σας έχω πει. Η ψυχή είναι κάτι διαφορετικό. Η ψυχή δεν μπορεί να κουραστεί, δεν έχει συναισθήματα, ανήκει σε μια άλλη διάσταση που εκεί δεν υπάρχουν συναισθήματα. Έτσι. Το καταλαβαίνουμε εκεί. Η ψυχή είναι το συγκεκριμένο φως, τα λέγαμε, το οποίο εμπεριέχεται στο κέντρο μας. Αυτός ο σπιθύρας που σιγά σιγά τυλίγεται
με όλες τις ιδιότητες του ανθρώπινου όντος και καμιά φορά όταν κάτι είναι βαθύ μέσα μας, μπορείς να πεις με αυτή την έκφραση ότι κουράστηκε η ψυχή μου, τα λέγαμε, επειδή κάτι είναι πολύ βαθύ μέσα σου και νομίζω ότι έρχεται από το κέντρο σου. Οπότε όταν εμείς νομίζουμε ότι έχει κουραστεί η ψυχή μας, είναι θα λέγαμε ότι ψυχολογικά, όπως λένε οι επιστήμονες, είσαι κουρασμένη. Γι' αυτό σημαίνει ότι αντιστέκεσαι πάρα πολύ στη ροή. Πολλοί άνθρωποι μου έρχονται εδώ πέρα και μιλάμε και μου λένε ότι θέλουν να φύγουν από τον κόσμο αυτό, ήρθαν σε έναν κόσμο που δεν τους αξίζει, όλα αυτά τα πράγματα επειδή πονέσανε. Επειδή δεν μπορούν να καταλάβουν για ποιο λόγο συμβαίνει αυτός ο κόσμος. Συμβαίνει αυτή η βία που βλέπουν τριγύρω. Και σαν αθώες ψυχές, ευαίσθητες, βιάζονται και δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί. Και έτσι δημιουργείται μέσα μια τάση φυγής, μια τάση αποστροφής. Και όποιος άνθρωπος δεν καταλαβαίνει, αντιστέκεται. Και όπως δεν μπορεί να δει φιλικά το περιβάλλον, το κάνει εχθρό. Και είναι δύσκολο πραγματικά μέσα από αυτή την προσωπικότητα που συνδιαλέγεται το 3D να μπορούμε εμείς να πούμε ότι όχι, είμαστε αγάπη. Βλέπετε, όποιος είναι αγάπη, ασπάζεται όλη αυτή την πραγματικότητα την οποία ζούμε με έναν τρόπο φιλικό, με έναν τρόπο να μην φοβάται τη βία, να αποδέχεται τη βία, αλλά και σιγά σιγά λόγω της κατανόησης της αιτίας να έρχεται να αλλάζει μοίρα. Γιατί η κατανόηση της αιτίας είναι το αιτιατό σώμα που έχουμε πει και από εκεί πέρα μπορεί η ψυχή να αλλάξει μοίρα, ακτίνα, ζωδιακό, για να μπορεί να περάσει ένα άλλο, θα λέγαμε, τμήμα με διαφορετικές, έτσι με διαφορετικά σενάρια την εξέλιξη της ψυχής μας. Γεωμετρικά μιλώντας. Λοιπόν, άρα η ψυχή μας, φίλοι μου, ποτέ δεν κουράζεται. Εμείς κουραζόμαστε επειδή δεν ακούμε την ψυχή μας. Ακολουθήστε τον μέγιστο ενθουσιασμό σας που έρχεται από την ψυχή σας και θα δείτε ότι εκεί πέρα η κούραση θα έρχεται πολύ λιγότερο, μόνο και μόνο για να μπορείτε να ξαναγεμίσετε, να φορτίσετε και να συνεχίσετε ξανά δρυμύτεροι. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Λέει η Στέλλα, καλησπέρα Σταμάτη. Σε παρακαλώ, μπορείς να μας μιλήσεις για ερπετό ειδή και όσους μας ρουφούν την ενέργεια. Πώς να προστατεύουν και πώς να πάρουμε τη δύναμή μας πίσω. Λοιπόν, τα ερπετοειδή καταλαβαίνετε ότι είναι μερικές οντότητες. Έτσι, που αντανακλούν στα ερπετά. Υπάρχουν, θα λέγαμε, μερικά όντα που είναι ερπετοειδή. Καλώς. Συγκεκριμένα όμως για τον άνθρωπο, επειδή ακόμα δεν έχουν έρθει όλοι σε επαφή με αυτά τα όντα, τα ερπετοειδή, νομίζουν ότι είναι κάτι, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά κακό. Το παιδί αντανακλάνε στον ερπετοειδή εγκέφαλο του ενστίκτου. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Τις περισσότερες φορές αυτά τα όντα υπάρχουν, ναι, όμως οι πιο πολλοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται σαν ενέργεια ερπετοειδή με την έννοια του cold-blooded, όπως υπάρχουν εδώ πέρα, θα λέγαμε, οι σαύρες, τα φίδια και όλα αυτά τα πράγματα. Ο κροκόδιλος. Βλέπετε, επειδή μέσα είμαστε θηλαστικά και το αίμα μας, θα λέγαμε, ζεστό, έχει το βράσιμο, το συνέστημα. Μέσω των βρασμάτων αυτών που σας λέω, της θερμοκρασίας, μπορούμε και αλλάζουμε πολύ πιο εύκολα, θα λέγαμε, την ενέργεια και έτσι εξελιζόμαστε σε ανώτερα επίπεδα. Αυτά τα είδη των ερπετοειδών που έχουν έρθει, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά και έχουν κάτσει στα αστρικά, σε εισαγωγικά, πεδία, θα λέγαμε, της γης, είναι γιατί θέλουν από εμάς, έτσι, και με τους δικούς μας, θα λέγαμε, κυβερνήτες και ελίτ, να κάνουν ορισμένες συνδιαλέξεις με σκοπό να παραδώσουν ορισμένα πράγματα που από τη λύσα, τη λεμαργία και το να ζήσουν για πάντα το αίσθητο της επιβίωσης, θα λέγαμε, που αντανακλάνει στα ερπετοειδή, μερικοί φίλοι ελίτ κάνουν μαζί τους συμφωνίες, έτσι, και προδίδουν, τα λέγαμε, σε εισαγωγικά την ψυχή τους, κάνοντας το λάθος να νομίζουν ότι μπορεί κάποιος να ξεγελάσει τον νόμο της εξέλιξης. Έτσι, πολλοί άνθρωποι που λειτουργούν με το αίσθητο συνεχόμενα καλάνε βοήθεια από όχι καλούς φίλους, κάνουν αυτό το λάθος να ζητάνε βοήθεια από όχι σωστά όντα. Και επειδή αυτά τα όντα είναι, θα λέγαμε, στα ανώτερα επίπεδα και λόγω νοημοσύνης, μπορούν να κάνουν, να δώσουν ορισμένες παραστήσεις σε έναν άνθρωπο και αυτές οι παραστήσεις προσωρινά να σε κάνουν να νιώσεις καλά, είτε μπορεί να λέγεται φάρμακο, είτε μπορεί να λέγεται κάποιο διαλογισμός, είτε μια μέθοδος, είτε οτιδήποτε συμβαίνει, να κάνουν τους ανθρώπους να παραδοθούν ολικά εκεί πέρα, έτσι, και να δίνουν την ενέργειά τους. Αυτό συμβαίνει, θα λέγαμε, για αυτά τα ερπετοειδή που μιλάει η φίλη μας. Για τον άνθρωπο της ψυχολογίας τώρα, ερπετοειδή, λέμε οποιονδήποτε, δουλεύει σαν σαύρα. Δηλαδή δουλεύει χωρίς συναισθήματα. Είναι ψυχρός, εκτελεστής
και ψυχρά συμπεριφέρεται. Και τώρα τη μόδα, έτσι, μαθαίνουμε πολλές φορές να ισορροπούμε μέσα μας το ψύχος και τη φωτιά. Οπότε σε πολλούς ανθρώπους που βλέπουμε ότι μιλάνε με το ένστικτο, χωρίς να υπάρχουν συναισθήματα και είναι καθαρά αισθηκτόδης, έτσι, με έλλειψη συναισθημάτων, με έλλειψη θερμοκρασίας, με έλλειψη ζέστης μέσα τους, βλέπουμε και να τους λέμε ρεπετοειδή. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, επειδή δεν έχουν ενσυναίσθηση, τα λέγαμε, και δεν συμπονάνε, τα λέγαμε, τους άλλους ανθρώπους, καταλαβαίνετε ότι είναι πιο σκληροί σε διάφορα πράγματα. Απεναντίας, εμείς οι άνθρωποι των συναισθημάτων, της συμπόνιας, λόγω των ανωτέρων συναισθημάτων και ανωτέρας διάνοιας, μπορούμε να είμαστε ακόμα πιο πολύ ευαίσθητοι πάνω στη συμπόνια του άλλου. Παρ' όλα αυτά έρχεται μια σοφία και φαινόμαστε σκληροί χωρίς να είμαστε. Αυτοί οι δύο λοιπόν μοιάζουν στον κόσμο και λόγω του παραπώνου που έχει ο καθένας, άλλος τους λέει ερπετοειδείς και άλλους όχι. Κάθε ένας άνθρωπος λοιπόν μέσα στη βία που ζούμε ζητάει ενέργεια για να την πάρει εφόσον δεν μπορεί να την πάρει από το κέντρο του, εφόσον δεν μπορεί να την ενεργοποιήσει. Ξέρετε πολύ καλά, όπως μας έχει επιδείξει και η επιστήμη, ότι μια πυρηνική βόμβα μπορεί να σταματήσει, δηλαδή να κόψει το άτομο και αυτό το άτομο, θα λέγαμε, μπορεί να διασπαστεί και να φέρει όλη αυτή την ενέργεια να την εξαπλώσει. Ξέρετε πόσα άτομα έχει ο άνθρωπος. Τεράστια άτομα. Μπορεί να είναι χιλιάδες πυρηνικές βόμβες, αν καταφέρουμε και τον διαχωρίσουμε. Και αυτό θέλω να σας πω, έχει τεράστια ακτινοβολία ο άνθρωπος. Όλα αυτά τα πράγματα μέσα εκεί μπορούμε να συλλάβουμε τις περισσότερες φορές το πώς υπάρχουν πρακτικές. Η συνείδησή μας να μπαίνει μέσα σε αυτές τις ακτινοβολίες και να φέρει, θα λέγαμε, και να δημιουργεί τεράστιες επεκτάσεις. Παρ' όλα αυτά σας το λέω γιατί μέσα μας έχουμε όλοι το κέντρο εκείνο το οποίο μπορούμε να συλλάβουμε ενέργεια και να μην παίρνουμε από τους άλλους. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να παίρνουμε, θα λέγαμε, ενέργεια από όλα τα άλλα είδη, όπως αυτά που τρώνε, ζώα, φυτά, έτσι, και άλλα πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να παίρνουμε και από τον άνθρωπο τον ίδιο ενέργεια, γιατί έτσι ζούμε ο ένας από τον άλλον. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος σε αυτή τη διάσταση που ζούμε να νομίζει, όπως τώρα έχουν βγει πάρα πολλές διδασκαλίες, ότι μπορεί να είναι ολοκληρωμένος και μόνος του. Δεν μπορεί ακόμα και στο βουνό να πάει. Κάποιες ανάγκες πρέπει να τις έχει για να μπορεί να ζήσει το βιολογικό του σώμα. Κάποιες ανάγκες έχουμε να ζήσει το συγκινησιακό μας σώμα. Κάποιες ανάγκες έχουμε για να ζήσει το διανοητικό μας σώμα. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί και να δεχόμαστε πραγματικά ότι σαν άνθρωποι σε αυτό το επίπεδο είμαστε ελλειμματικοί. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, φίλοι μου, έτσι. Άρα λοιπόν η ανταλλαγή ενέργειας πρέπει να γίνει συνεργασία και όχι να κλέβουμε ένας από τον άλλον. Ο άλλος άνθρωπος που κλέβει δεν μπορεί να κάνει συνεργασία. Και έτσι έχει μάθει, θα λέγαμε, την άτυπη, την πειρατική συνεργασία. Αυτή δηλαδή που σε κλέβω και θα δώσω επόμενα λόγω του κάρματος, θα το δώσω πίσω. Αλλά προσωρινά νομίζω ότι κερδίζω. Θα λέγαμε ο κλέβτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι λέω. Έτσι όταν θέλουμε εμείς να δημιουργήσουμε συνεργασία, πρέπει να ξέρουμε, θα λέγαμε, τον άλλον και να ξέρουμε και τον εαυτό μας. Μαθαίνοντας τον εαυτό μας, ξέρουμε καλά με ποιον πρέπει να συνεργαστούμε και ποιον όχι. Από θέμα ενέργειας, όταν δεν θέλουμε πάνω μας να κολλάνε τα παρασιτά, όπως είναι τα μικρόβια, έτσι είναι και τα παράσιτα, τα εθερικά. Όπως έχουμε τα φυσικά τα μικρόβια που ξέρουν οι επιστήμονες, έτσι υπάρχουν και τα μικρόβια, θα λέγαμε, τα εθερικά, που ζουν σε εθερική κατάσταση, γιατί ακόμα δεν έχουν μέσα τους την ψυχική δύναμη για να κρυσταλλωθούν, όπως έχουν κρυσταλλωθεί εμείς εδώ πέρα και όλα τα πράγματα που υπάρχουν εδώ. Παρ' όλα αυτά, κάθε τι κρυσταλλωμένο έχει μια εθερική υπόσταση. Κάθε τι εθερικό όμως δεν έχει αναγκαστικά ένα σώμα να κρυσταλλωθεί. Γι' αυτό βλέπετε σε πάρα πολλά πράγματα, μερικοί εθερικοί, θα λέγαμε, οργανισμοί, για να κρυσταλλωθούν στην πραγματικότητα, τι κάνουνε, δένονται πάνω από έναν άνθρωπο κρυσταλλωμένο ή από ένα άλλο πράγμα, θα λέγαμε, κρυσταλλωμένο, συνήθως ανθρώπους, γιατί τα άλλα πράγματα είναι πιο φυσικά, πάνε με τη ροή. Ο άνθρωπος, επειδή έχει απώλειες λόγω των αρνητικών συναισθημάτων, είναι σαν να αιμορραγεί και έτσι κολλάνε πάνω του μερικά, θα λέγαμε, εθερικά μικρόβια. Αυτά λοιπόν τα εθερικά μικρόβια μπορεί να είναι από, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ασυνείδητα ή μη συνείδητα και αυτοσυνείδητα. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, αυτά που κολλάνε πάνω σας, έτσι, έχουν αυτή, θα λέγαμε, την ιδιότητα να ζουν μέσα από εσάς. Μέσα από το φυσικό, το δικό σας το κορμί λοιπόν, να τρέφονται. Όσο εσείς δημιουργείτε μέσα σας συγκεκριμένες αυτοπεποιθήσεις ώστε να φτάνετε στη μέγιστη δόνησή σας, είναι σαν να φτιάχνετε ένα τσόφλι, ένα αυγό, ενεργειακό, ένα τείχος
μόνο και μόνο επειδή η υψηλότερη συχνότητα σας προστατεύει και αλλάζει και μένει σε συγκεκριμένη διάσταση. Θα λέγαμε ότι σταματάτε να έχετε ένα γόνιμο έδαφος ώστε να κολλαφθούν εκεί τα μικρόβια ή να κολλήσουν πάνω σας. Σταματάτε να είστε γόνιμοι για αυτά τα πράγματα. Οπότε δεν μπορεί σε αυτές τις συχνότητες να ζήσει κάθε τι αποκομμένο. Ένας άνθρωπος λοιπόν που ανεβάζει τις συχνότητές του, είτε λέγεται έρωτας, μπορεί και τα μικρόβια τα φυσικά να τα ξεπεράσει, να θεραπευτεί και μέσω του έρωτά του στις υψηλότερες δονήσεις μπορεί να αλλάξει τελείως, θα λέγαμε, το σωματότυπό του. Ένας άνθρωπος λοιπόν έτσι συμβαίνει και εθερικά να μπορεί να επιτυχάνει αυτό. Όταν είναι στη μέγιστη γαλήνη, στο μέγιστο βίωμα, δεν κολλάνε πάνω του αυτά εδώ πέρα τα πράγματα. Έτσι. Ενεργειακά λοιπόν, σκεφτείτε το αυτό. Όποιος δεν μπορεί να δουλέψει ενεργειακά, είναι φυσικό να αντιληφθεί τον εαυτό του και να δει κάτω ποιες συνθήκες μπορεί να συνεργαστεί με κάθε τι. Αναλόγως τα επίπεδα, συνεργαζόμαστε και με διαφορετικά, θα λέγαμε, όντα. Όπως η ζωή σας διαλέγετε τους φίλους σας, όπως η ζωή σας βλέπετε ότι τα σκαμπανεβάσματα τα δικά σας σας κάνουν συμπεριφέρεστε με διάφορα άτομα, έτσι ακριβώς είναι και ενεργειακά και στα εθερικά πεδία, φίλοι μου. Έτσι, διατηρώντας μια συγκεκριμένη δόνηση, είστε σε επαφή με συγκεκριμένα άτομα. Εντάξει, είναι πολύ απλό. Προχωράμε λοιπόν παρακάτω. Λέει η Άννα, με ποιον τρόπο μπορεί μια γυναίκα στη σημερινή εποχή να προσφέρει τη μέγιστη υπηρεσία στη φάση της μετάβασης που βρίσκεται ο κόσμος. Η γυναίκα, όπως και ένας άντρας, καλείται να μάθει και να ισορροπήσει μέσα τις ενέργειες. Είναι φυσικό πρώτα ότι πρέπει να μάθει, θα λέγαμε, το φυσικό εαυτό της, να τον ακούσει και μέσα από εκεί να βγει πραγματικά, θα λέγαμε, η γυναικεία φύση της, με τις ιδιότητες που έχει. Μια γυναίκα από έναν άντρα δεν έχει μεγάλες διαφορές, παρόλα αυτά μπορεί να παίζουν παραπάνω, θα λέγαμε, σε διαφορετικά τσάκρα, θα λέγαμε, έτσι λόγω πολυγότητας. Παρόλα αυτά όμως, τώρα, σε αυτή την κατάσταση που είμαστε, καλούμαστε μέσω των αντανακλάσεων, έτσι, να μπορούμε να ισορροπήσουμε ενεργειακά τον εαυτό μας, ασθενική και θηλυκή ενέργεια. Μια γυναίκα λοιπόν σε αυτή τη μετάβαση, όπως όλος ο άνθρωπος, πρέπει να καταλάβει ότι η αποστολή είναι να γνωρίσει ο καθένας τον εαυτό του. Να φτιάξει τον μέγιστο εαυτό του και μέσα από τον μέγιστο εαυτό του να λάμψει, θα λέγαμε, την δική του πληροφορία στους τριγύρω τους. Καταλαβαίνετε, μέσα από αυτή λοιπόν την κατάσταση της αναβάθμισης τώρα, της πληροφορίας, ειδικά της ψεύτικης πληροφορίας της οποίας υπάρχει, πρέπει εμείς να φύγουμε από όλη αυτή τη θαμπάδα, να φύγουμε λοιπόν από όλη αυτή την πλάνη την οποία υπάρχει και να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε, θα λέγαμε, με τον εαυτό μας, έτσι ώστε να γνωρίσουμε σιγά σιγά τι είναι αυτό που μας βοηθάει να φύγουμε, θα λέγαμε, από τον πόνο, τι είναι αυτό που μας βοηθάει να μην συνεχίζουμε πράγματα που φέρνουν πόνο, τι είναι αυτό που μας βοηθάει ώστε να φτιάξουμε καλύτερα, θα λέγαμε, τη ζωή μας, τι είναι αυτό που μας βοηθάει ώστε να είμαστε μαζί με το ψυχικό πλάνο μας. Γιατί δεν παίζει ρόλο, φίλοι μου, θα ζήσετε 10 χρόνια, 20 παραπάνω. Δεν παίζει ρόλο αν έχετε άνεση ή δεν έχετε άνεση. Η ευτυχία, θα λέγαμε η ευδαιμονία, έρχεται μόνο όταν ακολουθάμε το ψυχικό μας πεδίο. Μόνο όταν είμαστε σε αρμονία, σε συντονισμό με την ψυχική μας υπόσταση. Γι' αυτό σας λέω, τις περισσότερες φορές, όταν εσείς έχετε ξεχάσει, δεν έχετε βρει ή δεν έχετε κατανοήσει, θα λέγαμε, το αιτιατό σας σώμα, δεν το έχετε ενεργοποιήσει τον νόμο της αιτίας, δεν έχετε, θα λέγαμε, αναβαθμίσει ή συνειδητοποιήσει, έτσι, τα τρία φίδια της κουνταλίνη που σας ενεργοποιούν το πρώτο, δεύτερο και το τρίτο τσάκρα σας, δεν θα μπορέσετε να καταλάβετε λοιπόν την πληρότητα και να νιώθετε πληρότητα. Παρ' όλα αυτά, όταν έρθει η ώρα, ο κάθε ένας λοιπόν στο επίπεδό του, έτσι, αναλόγως λοιπόν τη δόνηση της άβρας του, κάνει τις ανάλογες εσαρκώσεις του και ομοιοκρατάζεται με τα ανάλογα, θα λέγατε, σύμπαντα. Λοιπόν, προχωράμε τώρα, παρακάτω, λέει η Μαρία, κάθε μία από τις 5 στήσεις αντιστοιχεί και σε κάποια από τα 5 στοιχεία. Και μαθηματική πράξη, χρησιμοποιώντας γεωμετρικά σχήματα σαν κλειδιά, πλατωνικά στερεά, μπορούμε να μπούμε σε περιοχές υποσυνειδήτου και να κάνουμε μετατροπές όσον αφορά την υγεία. Κοιτάξτε, φίλοι μου, όσον αφορά την υγεία μας, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Με την τεχνολογία. Παρ' όλα αυτά, η ίδια διάσταση μας δίνει ότι μέσω από την υγεία και μέσω από τις ασθένειες
μας δείχνει ότι πρέπει να φτιάξουμε ορισμένα πράγματα στην ψυχολογία μας. Είναι φυσικό άμεσα να χρειαζόμαστε την τεχνολογία για ορισμένα πράγματα. Είναι φυσικό σε αυτή τη διάσταση που ζούμε, ακόμα και η ασθένεια παίζει ένα καταλυτικό ρόλο μοίησης. Οι ασθένειες παίζουν καταλυτικό ρόλο στη μοίησή μας, όταν τις περνάμε ολικά, όχι μόνο βιωματικά με την έννοια της βίας, αλλά με την έννοια του αιτιατού σώματός μας. Έτσι, να μπορούμε να φτιάξουμε το αιτιατό σώμα μας, δηλαδή να μαθαίνουμε την αιτία, το αποτέλεσμα. Το νοητικό σώμα μαθαίνουμε τη διαδικασία. Το συναισθηματικό σώμα μαθαίνουμε την ενέργεια και το βίωμα μαθαίνουμε τη βία. Έτσι, δηλαδή τη δράση, το αποτέλεσμα. Okay, είναι απλά τα πράγματα. Όσο εμείς εξελιζόμαστε, έτσι σας είπα τις άλλες φορές, ότι ο Χριστός με τους τρεις μάγους, το φως μέσα μας, όταν ξυπνάει, μας φέρνει τους τρεις μάγους, τα τρία μάγια, τις τρεις πραγματικότητες, εκτός του φυσικού. Το συγκινησιακό, το να βλέπουμε την ενέργεια μέσα μας, πώς δουλεύει, το νοητικό, το να μπορούμε να βλέπουμε τη διαδικασία των πραγμάτων, τον μηχανισμό, και το αιτιατό, την αιτία και το αποτέλεσμα. Αν οι άνθρωποι δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο, δεν μπορούν να περάσουν, θα λέγαμε, μετά στο τέταρτο τσάκρα. Έτσι, αυτά τα τρία επίπεδα λοιπόν είναι που μας βοηθά να κάνουμε σιγά σιγά τη δουλειά μας. Για να μάθουμε να αλλάζουμε μοίρα. Όπου η μοίρα, σας λέω, είναι μια άλλη ακτίνα, θα λέγαμε, δημιουργίας, η οποία μας φέρνει άλλα συνάντα αποτελέσματα, άλλη σπηροειδή κυκλική κίνηση. Okay. Λοιπόν, επομένως, όσο μπαίνουμε εμείς μέσα στις διάφορες πεπιθήσεις, τις οποίες είναι οι πάγιες πεπιθήσεις, δουλεύουμε και επιβεβαιώνουμε το φόντο τους στην πραγματικότητα. Κάθε πεποίθηση, η πάγια, η αρχική, η πυρηνική πεποίθηση, είναι αυτή που μας φέρνει το φόντο. Οι περισσότεροι άνθρωποι ούτε καν ακουμπάνε εκεί. Υπάρχουν εξωτερικές πεποίθησεις που αλλάζουμε επιφανειακά. Όμως οι πάγιες πεποίθησεις έχουν όλο το φόντο που εκεί παίζουμε μέσα όλα τα σενάρια, θα λέγαμε, της ζωής μας. Μέσα από αυτή όμως τη διαδικασία έρχεται η εξέλιξη. Και ο νόμος της εξέλιξης, σας είπα και προηγουμένως, δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό που σας κάνει να ζήσετε για πάντα και να θέλετε να φτιάξετε την υγεία σας με τρόπο, σε εισαγωγικά, εύκολο και όχι να μάθουμε από αυτό, έτσι, και ψάχνουμε συνέχεια από εδώ, από εκεί και άλλα πράγματα, με σκοπό να φτιάξουμε μόνο την υγεία μας και όχι για ποιο λόγο υπάρχει αυτό και δεν κοιτάμε την αιτία, πού μας εξυπηρετεί, τι μας μαθαίνει, είναι φυσικό, φίλοι μου, ότι είναι ένα εισαγωγικά λάθος που ξεκινάει από το ενστικτό της και κέντρο μας. Από το φόβο μας δηλαδή, από το μην πεθάνουμε. Έτσι, κάθε φορά που εμείς φεύγουμε από αυτά τα κέντρα, μπορούμε και βλέπουμε καλύτερα την πραγματικότητα. Ο άνθρωπος τώρα αυτόν τον καιρό όμως βλέπετε τι κάνει. Και τώρα, σαν παράδειγμα από αυτό που έχουμε μάθει, έτσι, και ψάχνουμε συνέχεια και χαλάμε τη ζωή μας. Χαλάμε τη ζωή μας για να προσπαθήσουμε να κάνουμε πρακτικές για να ζήσουμε λίγο παραπάνω. Δηλαδή, χάνουμε τη ζωή μας, δεν τη ζούμε, και γιατί ψάχνουμε τόσο καιρό για να ζήσουμε παραπάνω. Ενώ αν πραγματικά ακολουθήσουμε τον ενθουσιασμό μας και ο ενθουσιασμός μας μας πηγαίνει στα καλύτερα, θα λέγαμε, μέρη της ζώνησής μας, τότε θα πιέζαμε το ψυχικό μας, θα λέγαμε, σχέδιο, έτσι, χωρίς να χρειάζεται να ασθενούμε τόσο πολύ. Συγκεκριμένες ασθένειες, σας ξαναλέω, είναι περιπτώσεις που εμείς πρέπει να πάρουμε μέσα μας, συγκεκριμένες ακτινοβολίες, τις οποίες έρχονται μέσα μας να παίξουν το ρόλο πολλές φορές σαν μικρόβια, σαν συγκίνηση, σαν ιδέες. Συγκεκριμένες ακτινοβολίες που πρέπει να μάθουμε εμείς σιγά σιγά να γίνουμε πιο συμβατοί. Ό,τι δεν μας σκοτώνει, μας κάνει πιο δυνατό, το ξέρετε. Έτσι δεν είναι? Μια μύηση πρώτη που παίρνουμε είναι μέσω του φαγητού, τα παιδιά. Κοιτάξτε τα σκυλιά, τα ζωάκια, τα παιδιά, ό,τι βγουν το πάνω στόμα τους. Αυτή είναι μια πρώτη μύηση, μια πρώτη συμβατότητα για να δεις τι σε αρέσει, τι δεν σε αρέσει, τι σε δηλητηριάζει, τι δεν μπορείς να χωνέψεις, τι μπορείς να χωνέψεις. Όπως είναι η τροφή, έτσι παίρνουμε και τις άλλες τροφές. Και έτσι σιγά σιγά υπάρχει και μια άλλο πείραμα μέσα ανθρωπότητας, να μπορεί να γίνει πιο συμβατός με το περιβάλλον. Σε όλα τα επίπεδα ενέργειας τα οποία λαμβάνουμε. Καταλαβαίνετε, οπότε πολλές φορές μερικοί άνθρωποι θα σας πονέσουν. Όμως πρέπει να γίνεται σηματή μας την ενέργεια, θα λέγαμε αυτή. Είναι η βία την οποία μίλησα προηγουμένως. Έτσι, πολλά πράγματα σας βιάζουν, αλλά για να μάθετε, με σκοπό να αναβαθμιστείτε, να δυναμώσετε, να γνωρίσετε και να γίνετε φιλικοί με την ενέργεια, αφού την κάνετε δικιά σας. Πώς την κάνετε δικιά σας? Βλέπετε κάτι και λέτε, α, ξέρω πώς έχει γεύση, αν δεν το έχετε φάει ποτέ. Και μετά τη γεύση λέτε, α, ξέρω εγώ μέσα μου τι πέψη κάνει αυτό, αν δεν το έχετε χωνέψει. Και μετά τη χώνευση ξέρετε τι διαδικασία πρέπει να κάνει το σώμα να δώσει τις ανάλογες βιταμίνες ή όχι. Όχι, αν δεν το έχετε αναλύσει. Το ίδιο πράγματα που γίνεται με τροφή, το ίδιο γίνεται με τα σενάρια στη ζωή μας. Αλλά οι περισσότεροι λένε, όχι δεν τα φάω γιατί κοιτάνε μόνο τη γεύση. Όχι δεν θα φάω γιατί κοιτάνε μόνο επειδή είναι δυσκολοχώνευτο.
όχι δεν θα φάω, όχι δεν θα σε γνωρίσω, όχι δεν θα σε αγαπήσω. Θέλω να περνάω καλά. Δεν έχω σκοπό να σε αγαπήσω. Ήρθα να κάνω μια σχέση, να περάσω καλά και μετά αντίο στα δύσκολα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι φυσικό ότι δεν μπορούν να μάθουν την αλήθεια γιατί δεν μπορούν να τη δεχτούν την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια που τους πονάει απλά για αυτούς δεν θέλουν να τη γνωρίσουν. Είναι δικαίωμά τους. Ο νόμος όμως της εξέλιξης λειτουργεί. Είναι ιερός. Και θα έρθει η ώρα που θέλετε ή δεν θέλετε θα τη μάθετε την αλήθεια. Το καταλάβατε φίλοι μου. Γι' αυτό εμείς τι κάνουμε. Προπονούμε τον εαυτό μας. Προπονούμε. Τον προβιάζουμε. Τον προπεθαίνουμε. Για να μπορούμε να είμαστε μετά πιο συνειδητά στη ροή της εξέλιξης. Αυτό κάνουμε. Όσοι φίλοι αντιστέκονται και ψάχνουν συνέχεια κόλπα να κάνουν, εκεί πέρα φίλοι μου δεν περνάνε κόλπα. Ούτε ρουσφέτια, ούτε λεφτά, ούτε μεθόδι, ούτε ψευτοάγγελοι, ούτε οτιδήποτε για να σε αλλάξουν το κάρμα. Το κάρμα είναι κάρμα, η εξέλιξη είναι εξέλιξη, θέλετε δεν θέλετε. Γιατί έχει συμφωνήσει το πιο βαθύ κομμάτι σας. Και αυτή η συμφωνία, εφόσον είναι από την πρώτη συμφωνία που έχουμε κάνει μέσω της εξέλιξής μας, από τις ψυχές μας, από τους γαλαξίες, μέσω τους πλανήτες, δεν μπορείτε να το σταματήσετε εσείς. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πονέσετε παραπάνω. Προσωρινά λοιπόν θα ζητάτε βοήθεια από παντού. Από αυτά τα όντα που είναι στο κατώτερο αστρικό και σκορδεύουν και το λένε ότι είναι άγγελοι περισσότεροι. Ακούω συνέχεια από εδώ πέρα από εκεί, άγγελοι, τι άγγελοι. Ας πούμε λοιπόν τι είναι ο άγγελος. Ο άγγελος υποτίθεται ότι είναι ο μεταφορέας. Πιανού του Θεού. Του να του ψάχνετε, μπα περιπτώσει, άλλου αγγέλου που μεταφέρουν άλλα πράγματα. Ο άγγελο λοιπόν, φίλοι μου, εφόσον είναι ο μεταφορέα, θα λέγαμε, του φωτό, τη θεϊκή κατάσταση, πρέπει να είναι νόμο στο σύμπαν. Είναι νόμο στο σύμπαν. Το καταλαβαίνουμε. Ο άγγελο σα βοηθάει όταν εσεί πάτε με τον νόμο. Δεν σα βοηθάει κατά βούληση γιατί δεν έχει βούληση. Ο ήλιο είναι πάντα εκεί και φέγγει. Αν εσείς πάτε σκιά, θέλετε να δροσιστείτε ή κάτσετε στον ήλιο και καείτε, αυτό είναι άλλο θέμα. Όσο μαθαίνετε τον νόμο, τόσο γίνεστε άγγελοι κι εσείς. Γιατί μέσα από εσάς περνάει το κανάλι. Σε καμία περίπτωση ένας άγγελος δεν κάνει ασχοληθεί με τα προσωπικά προβλήματα του καθένα. Σας βοηθάει με τον νόμο, σας καταστρέφει με τον νόμο. Αυτή είναι η πραγματική άγγελη. Είναι ο νόμος του Θεού, το κανάλι. Είναι ο νόμος ο οποίος όλο το σύμπαν διέπεται. Όποιοι σας λένε ότι μιλάνε με αγγέλους δεν είναι ψέματα, απλά γιατί οι άνθρωποι δεν ξέρουν. Αυτά τα όντα της τέταρτης διάστασης, μέσα στην πολικότητα λοιπόν, είναι σαν αυτούς τους βουλευτές, σαν αυτούς τους πολιτικούς που τα παίρνουν. Ένας πραγματικός βουλευτής θα ακούει τη Βουλή. Ένας όμως που παίρνει, αναγκαστικά θα πάει να κάνει ρουσφέτια. Αυτοί οι αποστάτες, αυτοί οι ρουσφετοειδείς, επειδή έχουν συμφέρον και θέλουν την ψήφο σας, θα έρθουν και σας δίνουν μεθόδους, ιστορίες, το ένα, το άλλο, πρακτικές, αρκεί να τους πιστεύετε. Γιατί παίρνουν, αγκυροβολούν με εσάς, όπως σας είπα, γιατί αυτή είναι η βαμπύρα από πάνω. Είναι δικές σας αντανακλάσεις στη συνείδησή σας, που εκμεταλλεύονται ορισμένα όντα και αρχίζουν και δουλεύετε με αυτό το πράγμα. Αποκομμένες, θα λέγαμε, συνειδητοποιήσεις του εαυτού σας. Μέσα στην άβρα σας λοιπόν, τι κάνετε. Έχετε ορισμένο ένα θόλο που λέμε άβρα. Αυτός ο θόλος αντανακλάται με το θόλο της γης και με όλους θα λέγαμε τους πλανήτες και με όλους τους διάφορους θόλους που υπάρχουν. Έτσι μέσα από εκεί πέρα, κατ' εικόνα και ομοίωση, αντανακλάνε ορισμένες αντιστοιχίες σε κάθε επίπεδο. Όταν εμείς μπαίνουμε στο θόλο μας, στην άβρα μας, πολλοί άνθρωποι, τι κάνουνε. Επειδή δεν ξέρουνε, θα λέγαμε, τι κάνουνε, αντιστοιχούν ορισμένα πράγματα, θα λέγαμε, του νοητικού τους, αναλόγως με επιθέσεις που έχουν, για να δουλέψουν με συγκεκριμένες ενέργειες. Αυτοί όμως οι άνθρωποι που δεν μπορούν να τεστάρουν ποιες ενέργειες δουλεύουν, γιατί δεν ξέρουν, δημιουργούν συνέχεια τι κάνουν, θα λέγαμε, φανταστικά πράγματα, όπως είναι ανελευθέντες δάσκαλοι, όπως είναι ορισμένα άλλα όντα, όπως είναι οι άγγελοι και οι τρισάγιοι και οι άγιοι της Εκκλησίας. Όλα αυτά τα όντα είναι του αστρικού. Συγκεκριμένα συναισθηματικά από το αισθηκτόδης και το συγκινησιακό και το ιδεατό κομμάτι του ανθρώπου δουλεύει το αστρικό, το κατώτερο. Γιατί? Γιατί η συγκίνηση θέλει συναισθηματικά μια βοήθεια, μια θύμα, έναν θήτη, μια πολικότητα. Το αίσθηκτο θέλει να ζήσει παραπάνω και το άλλο, το διανοητικό, θέλει συμφέρον. Οπότε όλοι αυτοί που σας λέω ότι μιλάνε με αγγέλους δεν μπορούνε. Λένε ψέματα γιατί είναι άλλα τα όντα εκείνα. Ο άγγελος είναι νόμος. Θες να γίνεις νόμος. Θα είσαι και εσύ άγγελος, θα είσαι με τον άγγελο, θα είσαι το κανάλι. Δεν γίνεται όμως να λέτε ότι μιλάτε με άγγελους και να σας κάνουν τα δικά σας τα ρουσφέτια. Εγχειρήσεις, ιστορίες, βοήθειες. Δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Γιατί αν κάποιο όν είναι αναβαθμισμένος, ακόμα και εξωγήινοι.
επειδή είναι πιο αναβαθμισμένοι, ξέρουν ότι δεν μπορούν να σε βοηθήσουν, ρε φίλε. Άλλωστε ερχόντουσαν εδώ πέρα και στα δίναν όλα. Εσείς που πάτε εκεί πέρα στο σαφάρι και βλέπετε τα άγρια ζώα, τι κάνετε? Πάτε κάθε φορά που το λιοντάρι κυνηγά την αντιλόπη να σώσετε την αντιλόπη? Κάθε φορά που το φίδι προσπαθεί να φάει το ποντίκι, τρέχετε να σώσετε το ποντίκι? Ή καταλαβαίνετε ότι έτσι είναι η εξέλιξη? Άρα, κοιτάξτε αυτά τα τρία που σας είπα. Αυτά τα τρία τα κατώτερα λοιπόν πεδία που δουλεύει συναισθηματικά με το συναισθηματισμό, με το διανοητισμό και το αισθηκτόδης κομμάτι, έχουν τρελάνει τον κόσμο, γιατί ζει ο κόσμος μέσα εκεί. Και αναγκαστικά σας κάνουν τα θελήματα, δημιουργώντας προσωρινές απολαύσεις, προσωρινές καταστάσεις, ότι εσείς εντάξει, έχετε να βοηθώ, εντάξει, πάτε καλά, εντάξει το ένα, εντάξει το άλλο, αλλά η εξέλιξη θα έρθει και θα σας δείξει την πικρή αλήθεια. Έτσι είναι, όποιοι θέλετε να πιστεύετε. Άλλωστε τη γνώμη μου λέω, σε κανένα δεν την επιβάλλω. Εγώ αυτά λέω. Τώρα εσείς μπορείτε να πιστέψετε οτιδήποτε θέλετε. Κάθε ένας άνθρωπος λοιπόν, επειδή συνεχόμενα το εγώ ζητάει, νιώθει μόνο του και είναι αποκομμένο, δεν μπορεί να βιώσει τον νόμο της εξέλιξης, γιατί είναι μέσα ταυτισμένο με τι? Με το φυσικό του σώμα. Όταν μάθει λοιπόν ότι αναποκατεβαίνει και ζει και στην τρίτη διάσταση και την τέταρτη διάσταση και μπορεί να γνωρίσει καλά, θα λέγαμε, θα ήθελε να έχει τουλάχιστον, θα λέγαμε, μια φορά μπόρα που λέει το τραγούδι, παρά αιώνια βροχή. Μόνο αυτός που δεν μπορεί να καταλάβει ότι μέσα από μια μπόρα μπορεί να την επεξεργαστεί για να τελειώνει ορισμένα θέματα, πέφτει στη λούμπα και ζητάει, θα λέγαμε, όχι την μπόρα, και πέφτει στη λούμπα, θα λέγαμε, να είναι στην αιώνια βροχή. Το καταλαβαίνετε αυτό, φίλοι μου? Αυτό συμβαίνει με αυτά τα πράγματα. Αν λοιπόν εσείς είσαστε ένας άνθρωπος που το δικό σας το παιδί σας, το δείτε ότι πρέπει να περάσει συγκεκριμένα μαθήματα για να μάθει, θα καθόσασταν να του κάνετε όλα τα χατήρια? Τέτοιο συναισθηματισμό μπορεί να έχουν κάποια όντα κατωτέρων αστρικών, χωρίς σοφία, μόνο και μόνο για το δικό τους. Βλέπετε τι καλό παιδί που είναι ο κρύο, ναι. Από το συναισθημά του έρχεται και βοηθάει, θα λέγαμε, ο κρύο, ναι. Επειδή είναι συναισθηματικός και έρχεται και βοηθάει πολύ τους ανθρώπους, είναι πολύ συναισθηματικός, το βλέπετε. Γαμώ το λέει. Θέλω να είμαι μπροστά της ανθρωπότητας, έτσι. Ο άνθρωπος λέω, δεν έχει γιώθει, δεν έχει σώμα. Η ψυχική ικανότητα που έχει ακόμα, θα λέγαμε, όλη η ενέργεια που έχει, αν ήταν από πραγματική ψυχή, θα είχε φτάσει να εσαρκωθεί και θα ήταν ένα αναβαθμισμένο όν που θα είχε περάσει από την ύλη. Αυτοί που δεν έχουν φτάσει στην ύλη δεν έχει δύναμη ψυχική ικανότητα που έχουν από την πηγή όταν βγαίνουν. Δεν έχει δύναμη να περάσει τα επίπεδα και να γίνει εσάρκωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σας λέω. Όσα όντα έχουν μείνει στο αστρικό και δεν έχουν δύναμη να κρυσταλλωθούν είναι γιατί δεν έχουν δύναμη, πορεία από πίσω. Δεν είναι εξελιγμένα. Όμως, κατά τη δική μας έννοια, που νομίζουμε τώρα ότι είμαστε ακόμα παιδάκια μέχρι να ενηλικιωθούμε, μας φαίνεται ότι αυτό είναι ανώτερος από εμάς. Εμείς σαν ανθρωπότητα, εφόσον έχουμε περάσει τα διαστήματα, έχουμε φτάσει, έχουμε σαρκωθεί και μετά πάμε να ανελιχτούμε, θα γίνουμε πολύ πιο ανώτερα όντα από αυτούς που τώρα σε εισαγωγικά, λόγω του συναισθηματισμού, βοηθάνε την ανθρωπότητα. Έτσι, θέλω να τα καταλαβαίνουμε αυτά, να ξέρουμε κάθε τι είναι, έτσι, και να μην νομίζουμε άλλα ντάλλον. Αγαπημένοι μου φίλοι, προχωράμε. Καλησπέρα λέει η Φραγκίσκου, η καλή. Καλησπέρα, καλή σε όλους. Σταμάτα μας μιλήσει παρακαλώ ένα. Όταν βλέπω αυτά τα νούμερα ρε παιδιά, με πιάνει ένας φόβος, ειλικρινά λέω, μέχρι πού θα φτάσει τώρα? Ένα λέει, για την εξέλιξη. Η εξέλιξη είναι αυτό που σας είπα. Κάθε φορά που ο αέρας υγροποιείται, γίνεται, θα λέγαμε, νερό και πέφτει στη λίμνη. Αν στη λίμνη, εμείς, μέσα στη λίμνη την οποία ζούμε, μπορέσουμε και δημιουργήσουμε μέσα από το ίδιο το νερό μια μετατροπή και γίνει φυσαλίδα, τότε η φυσαλίδα αυτόματα θα ανεβαίνει, με να κάνει και να βγει στον αέρα. Αυτό είναι εξέλιξη. Και μετά θα ξανακατέβει. Εντάξει. Εξέλιξη λοιπόν μπορεί να υπάρξει όταν εμείς δεν αγχωνόμαστε με το παρελθόν και δεν βιώνουμε το παρελθόν. Γι' αυτό ο νόμος εξέλιξη καθορίζει τα όντα που ερχόμαστε στην τρίτη διάσταση να έχουμε αμνησία από τις πληροφορίες όλων των παλιών, θα λέγαμε, καταστάσεων που ζήσαμε σε περασμένες ζωές. Γιατί αν θυμόμασταν όλες αυτές τις πληροφορίες, αν είχαμε όλες αυτές τις πληροφορίες με την ενοχή που έχουμε τώρα, με την αποκοπή που έχουμε τώρα και με όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε τώρα, δεν θα προχωράγαμε μπροστά να εξελιχθούμε. Θα θέλαμε να φύγουμε από την ενοχή, να φύγουμε από το φόβο, να φύγουμε από το κάρμα, να φύγουμε από το ένα, να φύγουμε από το άλλο
και δεν θα εξελιζόμασταν. Βλέπετε, παρόλα αυτά τα πράγματα, ακόμα και τώρα που υπάρχει λησμονιά, ακόμα και τώρα ο άνθρωπος, βλέπετε πόσο πολύ κολλάει. Κολλάει και πάει να φύγει, να φύγει, να φύγει, να φύγει από πράγματα και δεν αφήνεται πολύ να δοκιμάσει το καινούριο. Παρακοιτάει να φύγει από το παλιό. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Θα τη βρούμε. Δύο. Για τους μασόνους λέει, τους αγγέλους και τα όντα. Για τους αγγέλους, τους ψευδοαγγέλους, σας μίλησα και τα όντα. Για τους μασόνους, οι μασόνοι βγαίνουν από το free mason, που σημαίνει ελευθεροτέκτονες. Όπως υπάρχει ο αρχιτέκτονας, για αυτούς που πιστεύουν στο Θεό, έτσι λοιπόν οι ελευθεροτέκτονες πιστεύουν ότι και εμείς μπορούμε να δημιουργούμε ελεύθερα. Οι ελευθεροτέκτονες ξεκίνησαν από παλιά, ήταν αυτοί οι άνθρωποι που μαθαίναν την ομοτέλεια. Παρ' όλα αυτά, οι αποστάτες ελευθεροτέκτονες, αυτοί που κυριαρχόντουσταν, προσέξτε, από αυτό που σας είπα, από το ένστικτο, τη συγκίνηση, τη λαθασμένη και το διανοητικό των λαθασμένων των συμφέρων, αυτά τα τρία δημιούργησαν τους αποστάτες ελευθεροτέκτονες, που απλά θέλαν να δημιουργήσουν πραγματικότητες χωρίς να υπάρχουν και να υπάγονται στην ομοτέλεια. Άρα, είτε αυτή η πραγματικότητα λέγεται διάσταση, τα λέγαμε εδώ πέρα της γης, που παίζουμε ήδη, είτε άλλες διαστάσεις, είτε άλλες πραγματικότητες που εκεί πέρα δεν αγγίζουν, τα λέγαμε, την ομοτέλεια, τότε λοιπόν αυτοί οι ελευθεροτέκτονες φυσικά φτιάχνουν παρασιτικά πράγματα λόγω του συμφέρον τους, έτσι για να μπορούν να μεταδίνουν την ενέργεια μεταξύ τους και όχι από το σύμπαν προς αυτούς, όχι από την πηγή προς εμάς. Αυτός ο ελευθεροτεκτονισμός δεν μπορεί να διαρκέσει, τα λέγαμε. Παρόλα αυτά, με την τεχνολογία, οι αποστάτες, εισαγωγικά, η αποστατική, η αντιστασιακή, η παρά, θα λέγαμε, του Θεού, που θέλανε να γίνουν θεοί στη θέση του Θεού, καταλαβαίνετε ότι πήγαν να φτιάξουν τον κόσμο, όπως λέει, θα λέγαμε, τη δασκαλία της Βαβέλ. Γιατί? Γιατί μέσα από αυτή, θα λέγαμε, την πραγματικότητα, όταν δεν στηρίζεται από την πηγή, είναι φυσικότητα στηριχτή από τον ίδιο στον εαυτό. Θα αυτοτρώγεται λοιπόν μόνη της, εφόσον δεν μπορεί να πάρει από την πηγή. Έτσι λοιπόν είναι καταδικασμένη σε μια διάλυση και για να συντηρηθεί θα πρέπει να πάρει ενέργεια από κάτι άλλο. Σε αυτές λοιπόν τις διαστάσεις οι ελευθεροτέκτονες, τα λέγαμε, οι αρνητικοί, είναι αυτοί που συνεχόμενα, θα λέγαμε, πετυχαίνουν, γιατί μόνο κατά αυτούς τους νόμους εσύ μπορείς, τα λέγαμε, έτσι να εξελιχθείς σε αυτά τα σύμπαντα και τις πραγματικότητες. Κοιτάξτε τη δική μας πραγματικότητα. Τι λέει λοιπόν, λέει η δική μας πραγματικότητα, εδώ πέρα που ζούμε. Υπάρχει ο νόμος που είναι για όλους τους ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά η μαφία, η πολιτική μαφία, η τραπεζική μαφία, η πραγματική μαφία, τι κάνει, έχει τους δικούς της νόμους. Γιατί? Γιατί δημιουργεί άλλους νόμους μέσα στον νόμο της δικαιοσύνης. Βεβαίως η δικαιοσύνη είναι πιο πάνω, όμως βλέπετε τι γίνεται. Αφού σου η ανώτερη δικαιοσύνη είναι πιο πάνω, πολλές φορές την γλιτώνουν προσωρινά. Γιατί έχουν τον ένα τον ρουφιάνο, τον άλλο τον ρουφιάνο, τον άλλο τον συμφεροντολόγο, αυτό που σας είπα προηγουμένως. Τον άλλο που φοβάται, τον άλλο που λυπάται, τον ένα που είναι έτσι, τον άλλο που είναι αλλιώς, και μέσω της αδυναμίας, των άλλων των ανθρώπων και του φόβου, η μαφία φτάνει τη δική της πραγματικότητα και τους δικούς της νόμους. Είτε λέγεται πολιτική, είτε τραπεζίτες. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν είναι της γειτονιάς η μαφία. Βασιζόμενους στους αδύναμους ανθρώπους που δεν έχουν μάθει τη δύναμή τους, έτσι λειτουργούν οι αποστάτες. Μέχρι να έρθει η ώρα που σιγά σιγά έρχεται να ξυπνήσει ο κόσμος, ώστε να αφαιρέσει τη δύναμη από αυτούς, γιατί πολύ απλά θα ξεκινήσει να καταλαβαίνει τη δική τους δύναμη. Ότι όλοι κάτω από το συγκεκριμένο, θα λέγαμε, πεδίο μέσα μας, τον νόμο του Θεού, μπορούμε ο καθένας να αφυπνήσει τη δική του δύναμη. Το καταλαβαίνετε? Η άγνοια λοιπόν είναι αυτή που εκμεταλλεύονται πολλά όντα και συμπεριφέρονται κατά τον τρόπο της μαφίας, κατά τον τρόπο του, θα λέγαμε, παρακράτους, όπως λειτουργούν σε εμάς. Όλα λειτουργούν κατ' εικόνα και ομοίωση μέχρι μια βαθμίδα που σας είπα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλοι μου, μέσα στην πολικότητα αυτά τα περιμένουμε, τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε. Έτσι συμβαίνει. Οκ. Άρα, τι άλλο έχουμε? Τους αγγέλους και τα όντα της τέταρτης διάστασης. Έτσι λοιπόν αυτά συγκεκριμένα όντα που είναι της τέταρτης, θα λέγαμε, διάστασης, σκεπτομορφές στην πραγματικότητα, έτσι, εγκλωβισμένες συνειδήσεις, σας λένε ότι είναι άγγελοι, σας λένε ότι είναι από άλλες συνειδήσεις. Και το μόνο που κάνουν είναι να σας κάνουν τα ρουσφέτια, γιατί θέλουν την ψήφο σας. Έτσι έχουν φτιάσει μια δικιά τους, θα λέγαμε, μαφιόζικη, θα λέγαμε, διάσταση, που το παίζουν εκεί πέρα, που είναι άλλοι αρχηγοί.
και είναι οι αρχηγοί οι τραπεζίτες, είναι οι αρχηγοί κάποιοι άλλοι έμποροι, ξέρω εγώ, βουλευτά. Ό,τι γίνεται ακριβώς εδώ πέρα, έτσι δεν έρθει διάσταση, υπάρχουν και αυτά τα όντα. Ενώ στην πραγματικότητα άλλος είναι ο πρωθυπουργός, άλλος ελέγχει, γιατί εκεί έχει φτιάξει τη δική του πραγματικότητα και τους δικούς του πιστούς. Βλέπετε, όταν έρθει μια κάθαρση εδώ πέρα στην Ελλάδα ή στον κόσμο, αυτοί θα πάρουν όλοι τον, ξέρετε, πούλο. Άρα λοιπόν, φίλοι μου, τι θα γίνει? Έτσι θα γίνει και όταν αναβαθμιζόμαστε εμείς. Κάθε φορά αυτές οι σκεπτομορφές φεύγουν από την πλάνη που μας έχουν δημιουργήσει και έρχεται το καθαρό φως και καταλαβαίνουμε την αλήθεια και τη συνειδητοποιούμε. Εντάξει, τώρα στον κόσμο της παραπληροφόρησης που ζούμε, στον κόσμο του υδροχώου που αρχίζει ο άνθρωπος και μπαίνει, θα λέγαμε, στις ακτινοβολίες του, στην άβρα του η συνείδησή του, άβρα με άβρα, όπως σας είπα, επειδή δεν έχει τόσο μεγάλο διαχωρισμό, αρχίζει και επεκτείνεται πολύ η συνειδητότητα. Και βάσει της ψυχικής του διαδικασίας έρχεται σε επαφή με άλλον τύπο ενέργεια. Έτσι. Και μπορεί και συναλαμβάνει αυτή την κβαντική κατάσταση που λέμε. Όμως, όταν δεν έχει την άγκυρα σωστά τοποθετημένη, χάνονται μέσα και οι άνθρωποι. Και αρχίζουν και έρχονται σε επαφή, έτσι, με πληροφορίες που δεν μπορούν να ελέγξουν. Δεν ξέρουν τι να πιστέψουν. Δεν ξέρουν την αλήθεια. Δεν ξέρουν τι είναι ψέμα. Και εφόσον έχουν χαθεί και από την κοινή πραγματικότητα εδώ πέρα, θα λέγαμε τη συλλογική πραγματικότητα, και είναι στον κόσμο τους. Βλέπετε, ο καθένας αυτό προσδιορίζεται. Αρχίζει και λέει όλα τα άλλα, ό,τι να είναι. Και οι άλλοι άνθρωποι, επειδή είναι ασυνείδητοι και δεν μπορούν να το τεστάρουν, τι να κάνουν, και αυτοί, κατά συνείδηση λοιπόν, την μπερδεμένη συνείδηση που έχουν, αναγκαστικά κάνουν παρέα, μπαίνουν σε μερικές καταστάσεις λοιπόν και αυτοί οι άνθρωποι και ζουν αυτό το πράγμα. Και ζουν αναγκαστικά ο ένας με τον άλλον συγκεκριμένες καταστάσεις. Χωρίς να μπορούν να τις επιβεβαιώσουν, τα λέγαμε, που στο 3D. Χωρίς μπορούσαν να τις κρυσταλώσουν, τα λέγαμε, στο 3D. Έτσι. Απλά είναι προσωρινές, τα λέγαμε, ανακουφίσεις, γιατί στην πραγματικότητα καθένας αυτό που ζητάει, αυτό βρίσκει. Έτσι. Καθένας που ζητάει, αυτό βρίσκει. Και είναι στη δική του, θα λέγαμε, εξέλιξη. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Όχι να σας σταματάμε και να λέμε μην πηγαίνετε, μην κάνετε, μην δείχνετε. Απλώς σας λέμε ότι πολλά πράγματα δεν είναι όπως το φαντάζεστε. Παρ' όλα αυτά είναι για εσάς. Ένα μήλο μπορεί να είναι ένα μήλο για εσάς. Έτσι, δεν θα το πούμε καρπούζι τώρα επειδή σας χαλάει. Είναι μήλο. Σας αρέσει, φάτε το. Δεν θα το κάτσουμε να το πούμε καρπούζι. Καταλάβατε με ποια είναι, το λέω. Έτσι λοιπόν, επειδή τώρα κυκλοφορεί πολύ τρέλα, θα λέγαμε, ειδικά σε αυτό το χώρο τώρα, υποτίθεται τώρα τη αναβάθμιση, οι περισσότεροι είναι ψυχοπαθείς. Καταλαβαίνω τώρα, σας πονάω μερικούς ανθρώπους τώρα έτσι. Καταλαβαίνω ότι άλλοι άνθρωποι τώρα ακούνε τώρα και νιώθουν τη βία, θα λέγαμε, της αλήθειας. Αλλά πρέπει μερικά πράγματα, φίλοι μου, να υποθούν αυτό τον καιρό. Όλοι, θα λέγαμε, τώρα αυτόν τον καιρό ζουν το ρόλο του Πάτροκλου, σας έχω ξαναπεί. Ο Πάτροκλος, από τον πατέρα, την πατρότητα και το κλέος, η δόξα της πατρότητας, θέλουν όλοι να δασκαλέψουν, να πατρονάρουν. Όλοι να θέλουν να δώσουν, να βγάλουν τα δικά τους πατρών, τα αρχέτυπα και να τα δώσουν στον κόσμο. Έτσι, με την ψεύτικη υπερκεφαλαία του ήρωα. Όμως δεν είναι ήρωες, είναι δειλοί, γιατί κρύβονται από την αλήθεια. Καταλάβατε τι γίνεται. Και όταν θα έρθει η ώρα, σας είπα, θα έρθει ο Έκτορας. Έτσι, όποιος δεν έχει κυριεύσει τον Έκτορα, την πλάνη του τρίτου ματιού, την πλάνη της φαντασίας, έτσι, τι παθαίνει? Πεθαίνει. Έτσι, τον νικά ο Έκτορας. Πρέπει να κάνουμε, να κυριεύσουμε τον Έκτορα. Έτσι, φίλοι μου, προχωράμε παρακάτω. Καλησπέρα, Σταμάτη, γιατί συνειδητότητα το θείο επιλέγει να εκδηλωθεί και να εκφραστεί μέσω της δημιουργίας? Υπάρχει κάποιος λόγος για αυτήν την συλλογή εμπειριών? Θέλω τώρα να σας πω ότι πρέπει να μιλήσουμε κοσμικά και θέλω να καταλάβετε, φίλοι μου, ότι το μεγαλύτερο, θα λέγαμε, η μεγαλύτερη αυτοποβολή που έχουμε είναι από τον κοσμικό μας σπιθύρα. Κάθε φορά στην αρχή, για να δημιουργηθεί το ΟΟΝ, ο Θεός, αυτός που λέμε, η συνειδητότητα, είναι για να μπορεί να ανακαλύψει, θα λέγαμε, τον εαυτό της. Αυτό που λέμε το όλα σε ένα είναι ασυνείδητο. Ο Θεός είναι εκείνος που δημιουργεί, θα λέγαμε, κατά τη δική μας έννοια των ανθρώπων που έχουν δημιουργήσει, θα λέγαμε, και των όντων, τον εαυτό, μπορούν να συλλάβουν την έννοια ότι ο Θεός έτσι σχηματίζει εκείνο την κατάσταση να γνωρίσει τον εαυτό του. Κάποιος που θέλει να γνωρίσει τον εαυτό του, όπως εμείς, τι κάνουμε που είμαστε κάτι εικόνα και ομοίωση, εκφράζουμε στην πραγματικότητα τον εσωτερικό μας κόσμο. Ο εσωτερικός κόσμος μας εν δυνάμει, έτσι, σε άλλη διάσταση, είναι συμπυκνωμένος. Έτσι, σαν ένα κουβάρι
που είναι όλες οι κλωστές, αλλά φανταστείτε αυτό το κουβάρι τελείως μικρό, χωρίς να έχει διάσταση. Αυτό το κουβάρι λοιπόν, όταν μπαίνει στη φυσικότητα, αρχίζει και ξετυλίγεται σιγά σιγά και παίζουμε τον νόμο της διαδικασίας. Όταν εμείς δεν ξέρουμε τον εαυτό μας, τι είναι φυσικό, να ψάχνουμε μια αντανάκλαση για να τον δούμε. Πάμε στον καθρέφτη για να τον γνωρίσουμε. Και στον καθρέφτη τι κάνουμε, παίρνουμε γκριμάτσες να δούμε τι όψεις μπορούμε να πάρουμε. Ακριβώς το ίδιο χρειάζεται και ένας καθρέφτης, θα λέγαμε, για το πρωτόγωνο αυτό το φως, για να μπορεί να αντανακλάσει πάνω οτιδήποτε ξεδίπλωμα μπορεί να φέρει και σενάρια, θα λέγαμε, για να γνωρίσει ο ίδιος το όλα σε ένα τον εαυτό του. Κάτω από τον καθένα από εμάς. Έτσι. Κάθε φορά που εμείς λοιπόν θέλουμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, τι κάνουμε, τα βγάζουμε έξω για να τα δούμε. Έτσι λοιπόν, δημιούργησε αυτή την πυκνότητα, τη διάσταση και όλες τις πυκνότητες για να μπορεί να επιφέρει εκείνο το αποτέλεσμα, για να μπορέσει να δημιουργήσει, θα λέγαμε, τον εαυτό του καθηκόνα και ομοίωση, όχι στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο, στο πέμπτο, αλλά σιγά σιγά σε πιο αργό ρυθμό, ακόμα και σε αυτά τα επίπεδα που λειτουργούμε τώρα. Γι' αυτό κατά από αυτή την κατάσταση, θα λέγαμε, ένα «ον», όπως θα λέγαμε συγκεκριμένα για τη χριστική διδασκαλία, που λένε ο Χριστός ότι ήρθε εδώ πέρα και έπαιξε τις μοιήσεις του και έφτασε εκείνο το επίπεδο της Ανάστασης και της Ανάληψης, είναι γιατί ακόμα και σε αυτές τις διαστάσεις συγκεκριμένα όντα μπορούν να έρθουν σε επαφή συνειδητά με την πηγή, με όλη τη διαδρομή από την πηγή, θα λέγαμε, μέχρι τη διάσταση που ζούμε. Αυτό είναι μια επιτυχία για κάθε πλανήτη, για κάθε ανθρώπινη φυλή, για οτιδήποτε βγάζει ένα τέτοιο «ον» που έχει ανθίσει σε εκείνη, τα λέγαμε, την κατάσταση, ώστε μέσα του να αναβαθμίσει την κουνταλίνη, να φέξει σαν ένα κερί που λάμπει και η ακτινοβολία του να μεγαλώσει τόσο, ώστε στις άκριες, τα λέγαμε, της ακτινοβολίας του, εφόσον μπορεί να πηγαίνει τη συνείδησή του, αντιστοιχώντας διαστάσεις, να περάσει στα διάφορα κύματα και στα μικροσωματίδια και τις δονήσεις τις οποίες λέτε, και να μπορεί να συλλάβει το απόλυτο και να παίξει μέσα σε μια ζωή τη συνειδητοποίηση από το απόλυτο στη γέννηση. Τότε γίνεται η ανάληψη, σαν ένα κινηματογράφο που ο προβολέας ρίχνει το φως και παίζει πάνω στο πανί, και εκείνη την ώρα ο πρωταγωνιστής από το πανί μπορεί συνειδησιακά να φύγει από το πανί, η συνείδησή του, και να περάσει μέσα από το φως και να μπει στο φιλμ. Εντάξει. Okay. Προχωράμε παρακάτω. Η συγχώρεση ενός ανθρώπου, η κατανόησή του, εάν θες, το σβήσιμο του κάρμα με αυτόν, μπορεί να συμβεί και αφού έχει φύγει από τη ζωή αυτό το άτομο. Κάθε φορά που ερχόμαστε στη διάσταση αυτή, είναι γιατί εδώ πέρα υπάρχουν περισσότερο αντιστάσεις. Οπότε γίνεται πιο αντιληπτικό, πιο βίωμα, με βία, για να το καταλάβουμε καλύτερα, να το νιώσουμε καλύτερα. Κάθε άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος φεύγει, θα λέγαμε, στα αστρικά, είτε όταν ονειρεύεται είτε όταν πεθαίνει, εκτελεί εκεί πέρα ορισμένες διαδικασίες. Πραγματικά. Εδώ πέρα θα μείνει το 10% των ανθρώπων να συνεχίσει τις επανεσαρκώσεις. Άντε και λίγο παραπάνω. Οι υπόλοιποι άνθρωποι, μετά το διαχωρισμό, όπως λένε την κρίση, ξέρω εγώ που λένε οι χριστιανοί, ή όλα αυτά που έχουν γραφτεί, να ξεχωρίσει το ένα με το άλλο, έτσι. Θα πάνε και θα, αναλόγως την δόνηση που έχουν πάνω στην άβρα τους, θα συσχετιστούν με άλλη άβρα πλανήτη, να μπουν εκεί στα πεδία, θα λέγαμε, τα αστρικά, σε εκείνο του πλανήτη, ώστε να ξεκινήσουν εκεί πέρα άλλες, θα λέγαμε, συγκεκριμένες, έτσι, επανεσαρκώσεις. Ο καθένας άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, αναλόγως τι συνειδητοποίησης παίρνει, κουμπώνει και πίσω, κλείνει, έχει ένα μαξιλαράκι. Οπότε κάθε φορά που ο ένας προχωράει, θα λέγαμε, κουμπώνει πίσω και ένα μαξιλαράκι. Προς αυτό το μαξιλαράκι, όσο και να χάσει τη συνείδησή του, από εκείνο το μαξιλαράκι ξεκινάει. Στην καινούργια του, θα λέγαμε, εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά, από αυτό το μαξιλαράκι, θα λέγαμε, πιο κάτω δεν μπορεί να πέσει. Από αυτό το μαξιλαράκι μπορεί να παίξει όλες, θα λέγαμε, τις εσαρκώσεις που η ψυχή του ίδια σαν δύναμη μπορεί να του δώσει. Έτσι, σε κάθε, θα λέγαμε, πλανήτη την οποία παίζει. Σκοπός λοιπόν αυτός είναι να μπορούμε να εξελισσόμαστε και στην κατάσταση που ζούμε εσαρκωμένοι και στην κατάσταση που δεν είμαστε εσαρκωμένοι. Έτσι, τις περισσότερες φορές, ακόμα και τώρα εδώ που είμαστε εσαρκωμένοι, ζούμε στην τέταρτη διάσταση. Για φανταστείτε, όλο το μυαλό μας είναι στο χρόνο, δεν είναι στο εδώ και τώρα. Οι περισσότεροι άνθρωποι λοιπόν ζουν στον χρόνο πιο πολύ. Ζουν στην τέταρτη διάσταση, θα λέγαμε. Έτσι. Δεν ζουν στην τρίτη. Άρα λοιπόν, όταν πεθαίνουμε, πάλι ζούμε στον χρόνο. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Μπορεί να μην έχει αυτό το σώμα, αλλά δημιουργεί μια άσκητο μορφή, θα λέγαμε, η συνείδησή μας. Είναι ένα άλλο φορέα, ο οποίος ζούμε στον χρόνο.
Ο χρόνος δεν είναι τίποτα άλλο παρά το φως όταν παίρνει συγκεκριμένες μορφές, έτσι, για να φτιάξει κατά από τη δική μας τη συνείδηση ορισμένους κόσμους. Όταν αφαιρείται η συνείδηση από εκεί πέρα, όλο αυτό το φως ξαναγυρνάει στην αρχική του κατάσταση. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Μπορεί όχι, αλλά σας το λέω για να καταλάβετε ότι όσο εμείς ανεβαίνουμε στην τέταρτη διάσταση, δηλαδή και μπαίνουμε στον χρόνο συνειδησιακά, τόσο εκεί πέρα εκτελούνται πραγματικότητες. Που αν εμείς αφήσουμε, θα λέγαμε, την εστίασή μας εκεί, το φως ξαναγυρνάει, θα λέγαμε, στην αρχική του μορφή. Αυτό συμβαίνει σε πιο βραδαία κατάσταση και εδώ πέρα στην πυκνότητα που ζούμε. Παρ' όλα αυτά, η συνείδηση είναι συνείδηση και μπορεί και περνάει από τις συχνότητες, στο φως, στα κύματα, έτσι. Δεν υπάρχει θάνατος με την έννοια που εμείς το φοβόμαστε. Υπάρχει μια μετατροπή, υπάρχει μια εξέλιξη, υπάρχει, θα λέγαμε, μια μετάβαση από το ένα σημείο στο άλλο. Έτσι. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Okay. Λέει η Αλεξάνδρα, καλησπέρα, πώς ισορροπούμε την συνέστηση? Η ενσυναίσθηση δεν έχει ισορροπία. Η ισορροπία δεν έχει ενσυναίσθηση, παιδιά. Η ενσυναίσθηση είναι να μπορούμε εμείς να βιώνουμε, θα λέγαμε, το συνέστημα του άλλου. Να μπαίνουμε στο συνέστημα του άλλου. Η ισορροπία έχει το πώς εμείς προσεγγίζουμε αυτό το συνέστημα που βγήκε. Κάθε συνέστημα είναι μια αντανάκλαση ορισμένων πεπιθήσεων. Είναι το λαμπάκι στο αυτοκίνητο που σας λέει. Χάνει σιγρά. Τα φρένα τελειώνουν. Έχει ανάψει, ξέρω εγώ, η θερμοκρασία. Αυτό είναι το συνέστημα. Δεν είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό θέλω να σας πω ότι κάθε συνέστημα αντιπροσωπεύει μια πεποίθηση που έχουμε πίσω μας. Δεν μπορούμε να το παίρνουμε σαν μόνιμο το συνέστημα. Τότε εκτροπιαζόμαστε και γίνεται συναισθηματισμός. Όσο περισσότερες απόψεις έχουμε στον εαυτό μας, τόσο θα δούμε ότι το συνέστημα μπορούμε να το μεταλλάξουμε, κάτω από τις διάφορες απόψεις. Όταν έχουμε μάθει λοιπόν εμείς να. Ή μάλλον δεν έχουμε μάθει τι πεποίθηση έχουμε μέσα μας. Δεν ξέρουμε τι πιστεύουμε, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, δεν ξέρουμε την αιτία, δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα. Δεν ξέρουμε καν, θα λέγαμε, και αρχίζουμε μόνο να καταλαβαίνουμε το συνέστημα. Κάθε φορά που μας έρχεται ένα αρνητικό συνέστημα, τι κάνουμε? Λέμε πω, αυτό είναι κακό και κλείνουμε. Ενώ στην πραγματικότητα πρέπει να μείνουμε ευαίσθητοι. Αλλά ευαισθησία μαζί με την άγνοια φέρνει πόνο. Άρα πρέπει να έχουμε μια ευαισθησία η οποία να έχει μέσα μας, θα λέγαμε, και μια ποιότητα, μια σοφία, μια γνώση. Γι' αυτό λοιπόν, τι λένε και οι θεοσοφιστές? Ότι χωρίς το συνέστημα, το συναισθηματικό και το διανοητικό, υπάρχει το ανώτερο διανοητικό, το ανώτερο συγκινησιακό. Που σημαίνει ότι τι? Ότι είναι μια άλλη, θα λέγαμε, συγκεκριμένη, θα λέγαμε, συνέστημα, συγκεκριμένη νόηση, που απλά πάει με την ομοτέλεια. Ώστε να μπορούμε να αποταυτιζόμαστε από τα κατώτερα στρώματα και να βλέπουμε και την αιτία σε αυτό που γίνεται. Όταν απλά εμείς έχουμε μια συνέστηση που οι περισσότεροι άνθρωποι, οι ευαίσθητοι, έχουμε. Και δεν ξέρουμε όλα αυτά τα πράγματα. Είμαστε αναγκαστικά λοιπόν, τι να κάνουμε, όπως σας είπα και στην αρχή του σεμιναρίου, να φάμε την τροφή για να τη χωνέψουμε. Όταν εμείς έχουμε συνέστηση, τρώμε πιο εύκολα. Όμως πρέπει να ξέρουμε να την επεξεργαστούμε και να την αποβάλουμε. Αυτό που κάνει δηλαδή υποσυνείδητα τα έντερά μας, τα στομάχια μας, ο λαρυγκάς μας, το πεπτικό μας σύστημα και η αφόδευση, έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε κι εμείς. Αυτό το πράγμα λοιπόν όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί απαιτεί μια συνειδητή επεξεργασία. Αυτό όμως το πράγμα μπορεί να γίνει στους κύκλους ορισμένους, θα λέγαμε, που το κάνει η ζωή για μας. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που θέλουν να μην περιμένουν τόσο καιρό στον πόνο και θέλουν να γνωρίσουν ορισμένα πράγματα για να φύγουν πιο γρήγορα από τον πόνο, βιάζονται παραπάνω στην αρχή, έλκουν οι θελημένες καταστάσεις, βάζουν τον εαυτό τους κάτω από προκλήσεις να πάνε στο γυμναστήριο για να μπορούν να ξεπεράσουν, θα λέγαμε, πιο γρήγορα τον πόνο από τους άλλους ανθρώπους που αφήνονται, θα λέγαμε, στη ροή, στην εποχή, σε όλη τη διαδικασία, αναλόγως λοιπόν πόσο εξέλιξη, έτσι, και να περιμένουν, θα λέγαμε, τις πλανητικές αλλαγές για να εξελιχθούν κι αυτοί. Μερικές ψυχές όμως που μπορούν και είναι παλιές και ξέρουν αυτό το πράγμα, έτσι, από εμπειρία λοιπόν, τους φαίνεται πιο εύκολο να γίνουν ήρωες, τους φαίνεται πιο εύκολο να ρισκάρουν, τους φαίνεται πιο εύκολο να ορμήξουν, να μάθουν. Αυτοί είναι οι άνθρωποι πάντα που φτιάχνουν, θα λέγαμε, το δρόμο. Οι ανιχνευτές. Αυτοί είναι οι άνθρωποι πάντα που προτιμάνε και κάνουν το δύσκολο για τους άλλους. Αυτοί είναι οι άνθρωποι πάντα που κάνουν ένα πράγμα που οι άλλοι δεν το καταφέρουν. Οι πρωταθλητές. Αυτοί είναι πάντα οι παλιές ψυχές. Δεν μπορεί μια νέα ψυχή ποτέ να πετύχει κάτι, θα λέγαμε. Έτσι δεν είναι? Το καταλαβαίνουμε αυτό. Παρ' όλα αυτά, ο καθένας στο δικό του δρόμο ας βγάλει το μέγιστο εαυτό του. Αυτό λέμε. Αν εσείς λοιπόν μπορείτε να είστε λάμπα, ξέρω εγώ, που να είναι 60 βατ, γιατί να φέγετε με 30?
Σκεφτείτε να φέξετε με 60. Τότε θα φύγει ο μέγιστος πόνος και η μέγιστη βία από εσάς. Γιατί δεν θέλετε όλα έτοιμα και να φέγετε με 30. Ανακαλύψτε τον εαυτό σας και φέξτε με 60. Τότε θα δείτε τι ωραία που θα είναι η ζωή, σε όποιο επίπεδο και να είστε. Είτε είστε γύφτος, είστε στον τάτσο, είτε τα ζεντολάστιχα, έτσι και πράτα καλά, είτε είστε σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο. Ο καθένας θα λέγαμε την τρέλα του, αλλά ναι, τουλάχιστον να είναι μέσα στη ροή του, σε αυτό που του αρέσει καλύτερα, στην αυθεντικότητά του, στην πορεία της ψυχής του. Έτσι. Επομένως, εσείς που νιώθετε ότι έχετε μέσα σας μια ενέργεια, μια ψυχή, έτσι, φέξτε όσο πιο πολύ μπορείτε. Φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων σας. Βγάλτε το βέλτιστο εαυτό σας, τον άριστο εαυτό σας. Και θα δείτε πόσο θα σας ανταμείψει η ίδια η ψυχή σας. Με το να αποσύρει από εσάς όλες τις προκλήσεις πόνου και βίας που είχατε. Είναι φυσικό. Λοιπόν, λέει ο Ανδρέας, και με αυτό να κλείσουμε φίλοι μου, γιατί περάσει μια ώρα, η ασθένεια, φυσική, διανοητική, ακόμα και ο θάνατος δεν είναι αποτέλεσμα ανύψης ενέργειας. Δεν είναι ουσιαστικά η απώλεια της ενέργειας που διατηρεί η πύκνωση. Κάθε κόμπος μέσα μας είναι μια, θα λέγαμε, ασθένεια. Το ίδιο και ο πλανήτης Γης. Είναι ένας κοσμικός κόμπος, γι' αυτό και φέρνουμε πολλές φορές εσαρκώσεις. Γιατί είμαστε ενέργεια, είμαστε φως. Γι' αυτό έχει γίνει ο νόμος της εσάρκωσης εδώ πέρα, στον πλανήτη Γη. Κάθε φορά επειδή έχουμε και διατηρούμε έτσι, την δική μας, θα λέγαμε, αυτοσυνείδηση, σαν σπιθήρες που είμαστε, σε ορισμένους ήλιους περνάμε μέσα κατευθείαν, γιατί είναι πύλες. Όταν είμαστε σε εκείνα τα σώματα, τα αγγελικά, τότε γιατί είμαστε κανάλι, είμαστε νόμος, εμείς οι ίδιοι. Άρα μέσα από τους ήλιους περνάμε, γιατί είναι πύλες. Είναι πεπτοδιάστατα, αιώνια, θα λέγαμε όντα. Όταν εμείς όμως παίρνουμε, θα λέγαμε, μια μορφή, θα λέγαμε, συγκεκριμένη, κατωτέρων, θα λέγαμε, αστρικών, τότε δημιουργούνται οι πλανήτες. Και εκεί στους πλανήτες, επειδή είναι κόμπι, θα λέγαμε, ενέργειας, φέρνουμε πολλές βόλτες και τις λέμε σαρκώσεις. Το ίδιο πράγμα δουλεύει και η ενέργεια μέσα μας στα τσάκρα. Όταν η ενέργεια δεν δουλεύει από χρυσά τσάκρα και δουλεύει μέσα στα τσάκρα που είναι κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, έτσι μπλε και μοβ, τότε αρχίζει εκεί πέρα η ενέργεια και δουλεύει γιατί στροφάουν σε διαφορετικά πρίσματα από το λευκό και το χρυσό. Έτσι, άλλα πράγματα τώρα. Λοιπόν, όταν η ενέργεια στροφάρει έτσι, δημιουργεί λοιπόν άλλες, θα λέγαμε, συγκεκριμένες, όπως είπες φίλε μου, πυκνώσεις, έτσι, θερμοκρασίες, για να μπορούν να παιχτούν όλες οι ανάλογες διαστάσεις τις οποίες παίζουμε. Αν τώρα μέσα σε αυτή τη διάσταση την οποία παίζουμε, έτσι, ορισμένες συγκεκριμένες, έτσι, ενέργειες, λόγω των αντιστάσεων που είμαστε, τις συντηρούμε μέσα μας, λόγω του νοητικού, επειδή θέλει να τις επεξεργαστεί, για να τις βιώσουμε καλύτερα, για να μάθουμε τη διαδικασία και είμαστε αντίσταση, είναι φυσικό ότι θα πάρουμε μια μοίηση μέσω από αυτή τη συγκεκριμένη ασθένεια. Μοίηση, το τι μπορούμε, τι δεν μπορούμε, για να μπορούμε να το φτιάξουμε καλύτερα. Σαν ένα είδος εμβόλιο. Τι κάνει εμβόλιο, μας εμβολεί. Βλέπετε, βία πάλι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν οι ασθένειες, έτσι δεν είναι τίποτα άλλο παρά αντιστάσεις. Στην πιο μεγάλη, θα λέγαμε, έννοιά τους. Παρ' όλα αυτά όμως, όλο το σύμπαν δημιουργήθηκε βάσει τον νόμο της σύνθεσης. Η σύνθεση πάντοτε είναι μια δύσκολη διαδικασία. Όσο πιο διαφορετικά είναι τα πράγματα, τόσο πιο πολλοί εμβολιασμούς θα έχουν μεταξύ τους και τόσο πιο δύσκολη είναι η συμβίωση. Δείτε εμείς τώρα, λόγω της διαφορετικότητας που είμαστε, γιατί αντανακλούν σε εμάς τους ανθρώπους ενέργειες από όλο το σύμπαν. Όλο το σύμπαν που βλέπετε, όλα τα άστρα που βλέπετε, όλα αυτά που έχουν εξερευνήσει και έχουν δει οι επιστήμονες έξω στο διάστημα, αντανακλούνε σε όλα τα μικροσωματίδια που υπάρχουν πάνω στη γη, γιατί είναι η δική μας η ίδια συνείδηση. Η ίδια συνείδηση που έχουν τα μικροσωματίδια, από το μικρό μικροσωματίδιο, τους κρύσταλλους, τα φυτά, τους ανθρώπους και οτιδήποτε άλλο υπάρχει, αντανακλούν στα άστρα, είναι το ίδιο, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Η ίδια συνείδηση είναι που αντανακλάει όλη την πραγματικότητά μας. Όσο εμείς λοιπόν πρέπει να μάθουμε τον εαυτό μας σε σχέση διαφοράς με το περιβάλλον μας, πάντοτε όσο εαυτός μας είναι μικρός, θα δυσκολεύεται να γνωρίσει το περιβάλλον. Και έτσι έρχονται οι ασθένειες, οι σχέσεις, ο έρωτας, ο θάνατος, πολλές φορές. Για να μας κάνει είναι για να βγαίνουμε καινούριο σώμα. Οι μέρες, οι κύκλοι, τα πάντα, η επανάληψη η ίδια. Για να μπορούμε κάθε φορά να ξαναπροσπαθούμε, να πειραματιζόμαστε. Μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο, ώστε να γίνουμε, θα λέγαμε, η μέγιστη σύνδεση με εκείνη την κατάσταση που να μπορεί να βιώνει συμβιωτικά. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι το μέγιστο πείραμα αυτή τη στιγμή, σε αυτές τις πυκνότητες, σε αυτή την αποκοπή, σε αυτή τη διαφορετικότητα είναι ο άνθρωπος. Και μας κοιτάνε καλά καλά και δεν θέλουμε να το χαλάσουμε. Εμείς όμως
αυτοκαταστρεφόμαστε μόνοι μας. Όταν φτάσουμε πλέον το συνειδησιακό επίπεδο, να μπορέσουμε εμείς οι άνθρωποι, διατηρώντας όλο το κάρμα από όλους τους αστερισμούς της ενέργειας, οι οποίες έχουν έρθει από Ορίον, Αρκτούριους, Πλειάδες, το ένα, το άλλο, από όλο το κοσμικό κάρμα που έχει παιχτεί εδώ πέρα, και εμείς στη γη πάνω μπορέσουμε να φτιάξουμε μια ολοκληρωμένη κοινή ανθρωπότητα συμφιλειωμένη, τότε θα έχουμε θεραπεύσει το κάρμα, θα λέγαμε, το κοσμικό. Λοιπόν, φίλοι μου, μέχρι εδώ σήμερα η ζωντανή μετάδοση. Χαίρομαι για την προσοχή που δώσατε. Μπορούμε να κοινοποιήσουμε, θα λέγαμε, από δεξιά και αριστερά την αλήθεια, να βιάσουμε τον κόσμο σε αυτό το βίο, θα λέγαμε, σεμινάριο σήμερα που κάναμε online. Παρ' όλα αυτά, χαίρομαι, σας ευχαριστώ, έτσι, για τη συνδημιουργία και ειρήνη σε όλους.